Είναι διπλός παραλογισμός, γιατί από τη μια μεριά κάτι που υπονοήσατε κι εσείς, η καθυστέρηση να το πας πίσω το χρέος, αν συνεχίζεται η λιτότητα, χωρίς καινούργια μέτρα, εγώ λέω να δεχθώ, δεν θα κάνω άλλα καινούργια δημοσιονομικά μέτρα. Ναι. Είναι τέτοια ύφεση και τέτοια η πτώση, το 20-25% και τόσο μεγάλη ανεργία, που θα έχουμε λιτότητα. Μπορεί να μην χειροτερεύει η λιτότητα άμα δεν πάρουν άλλα μέτρα. Ναι. Άρα λέω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σε τέτοια κατάσταση κάτι παρά να μειωθεί το χρέος. Καλύτερα από το περιβάλλον όμως, κύριε Τσακαλώστε. Καλύτερα από το περιβάλλον, όταν έχει μια επιμήκυνση και μια πτώση. Αν θέλετε τη δική μου, σαν οικονομολόγος, είναι σαν να μας φτάνει ο λήπτες που πάμε στη ρυθμίση της τράπεζας και σου λέει 10 χρόνια μετά. Έτσι. Πολύ μικρότερη δόση. Πολύ μικρότερο το επιτόκιο. Γιατί όχι. Αυτό θα ίσχυε. Για μία επιχείρηση. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση που λέτε έπαιρνε κάποιο δάνειο και το πήγαινε πιο πίσω, θα μπορούσε αυτό να το δεχτώ. Αλλά όταν έχεις 100.000 επιχειρήσεις και όλη η οικονομία θέλει ρευστότητα, δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό γιατί δεν αγοράζει κανένας από τον άλλον. Άρα, ο ένας παραλογισμός είναι ότι πρέπει να δοθεί τώρα λύση στο χρέος. Δεν θα γίνεται. Τώρα, στο επόμενο διάστημα. Εσείς λέτε λύση με κούρεμα, κύριε Τσακαλώτη, και με ποιο τρόπο. Ότι συνεχίζει το φαρμάκι. Συνεχίζει η ίδια πολιτική και απλώς σου μεταθέτει τα προβλήματα. Αν δεν απατώμε ήταν σίγουρος του Γιώργου Παπανδρέου. Εσείς θα πρέπει να το ξέρετε. Κάποιος δεν μπορεί να πει κάποια καλή οικονομική ανάλυση. Αφού το μισό Πασόκ είπε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σας έκλεισε κύριε Βαρακλώ. Η μισή από εσάς δεν μπορεί να πει. Λοιπόν, ένα οικονομολόγος μπορεί να πει. Όχι, ένα λεπτό. Υπάρχουν όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όχι, ούτε ήταν το σωστό, έτσι. Να μας έχετε κάνει το σωστό. Να μας έχετε κάνει το σωστό. Όχι, δεν το ξεχάσουμε. Όχι, όχι. Το ερώτημα είναι του πολιτικού. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι όταν έχεις αυτή τη μεγάλη ύφεση, αυτά που λέει ο ΩΣΑ είναι εκτός θέματος για τα επόμενα 2 χρόνια. Γιατί, αυτή τη στιγμή... Γιατί. Αυτή είναι το απορριπαντικό. Το έχετε δει το νομοσχέδιο. Σοβαρά μιλάτε ότι αν η Procter & Gamble δεν πληρώνει 700 ευρώ το χρόνο για το χημείο του κράτους, θα πάει πιο ανάπτυξη. Λοιπόν, μπορώ να το εξηγήσετε μου αυτό, γιατί το λέτε. Να το εξηγήσω. Σε 2 χρόνια δεν παίζει αυτό. Να το εξηγήσω γιατί. Γιατί παρόλο που δεν είμαι Κέιντζιανός, σαν σύλληψη και θεωρώ ότι η μεριά της προσφοράς έχει πιο μεγάλη σημασία από τη ζήτηση γενικώς, θεωρώ ότι τώρα σε αυτή την ύφεση αυτό που μπλοκάρει τα πάντα, τη ρευστότητα στην οικονομία, τη δυνατότητα ο κύριος Λυριτής να πάει να αγοράσει κάτι, ο κύριος οικονόμου να πάει να βάλει κάποια λεφτά στην τράπεζα, είναι έλλειψη ζήτηση. Άρα, έλλειψη ζήτηση. Έχει έλλειψη ζήτηση και ρευστότητα στην κοινωνία. Άρα, λέω. Πώς καταλήγει αυτό στη διαγραφή του χρέους. Ότι πρέπει να το λύσεις αυτό, γιατί είτε μεταρρυθμίσεις είναι αυτές που θέλει να δει ο ΣΥΡΙΖΑ στην οικονομία. Είτε αυτό που θέλει να κάνει η ΩΣΑ, είτε αυτό που θέλει να κάνει λύνεις, η κυβέρνηση, λοιπόν, κυβέρνηση, αυτά δεν θα έχουν επίδραση. Εγώ δεν θέλω ότι δεν θα κάνουν επίδραση γιατί δεν θέλω να είναι σωστή κατεύθυνση. Αλλά θεωρώ τα δικά μου. Αλλά ούτε τα δικά μου θα έχουν επίδραση αν δεν λύσεις, δεν βάλεις τέρμα στη λιτότητα και ο κόσμος. Επειδή το καταλαβαίνω πολύ σαν να μου λέτε, το κύριε Πιπηλή. Με διαπραγμάτευση βασική... που λες στους Γερμανούς να απαντήσω την κύριε Πιπηλή, γιατί φαντάζομαι δεν ήταν ρητορική. Απαντήστε στο πώς. Γιατί να το λύσεις και να πείσεις με αυτούς που διαπραγματεύεσαι ότι είναι ηλίθιο να μας δίνετε λεφτά να γίνουμε φτωχότεροι και ούτε εμείς να γίνουμε πιο πλούσιοι και ούτε εμείς να μπορούμε να σας ξεπληρώσουμε ένα κομμάτι και αν του δεν τους πείσεις... Αν δεν τους πείσεις θα συνεχίσεις με αυτή την πολιτική που δεν θα σε βγάλει από πουθενά. Μισό λεπτό, αν δεν τους πείσει ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Αν δεν τους πείσετε εσείς. Άρα λοιπόν, το ζητούμενο των ευρωεκλογών. Άρα, λέω, θέλω μια διευκρίνηση. Αυτή η αντίληψη για την πολιτική, εγώ την καταλαβαίνω που λέτε, την οικονομική πολιτική, σημαίνει ότι χρειάζεσαι ολοένα και περισσότερους πόρους, τους οποίους θα ρίξεις στην αγορά μέσω διαφόρων τρόπων, είτε επενδύοντας χρήματα σε κατευθύνσεις της οικονομίας, είτε ενισχύοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε ανεβάζοντας τους μισθούς των πολιτών, αυξάνοντας δηλαδή τις δυνατότητες για ζήτηση. Με τι χρήμα όμως. Και το ερώτημα είναι αυτή η έρμη πόρη από πού θα έρθουν. Ένα λάθος. Πείτε μου, ναι. Ένα λάθος και μερικά πράγματα που είπατε σωστά. Το ένα λάθος είναι ότι όταν η ύφεση είναι τόσο βαθιά,
με πολύ λίγα μέτρα για το κατώτατο μισθό. Ναι. Να καταλάβει, γιατί δεν είναι μόνο οι πολύ φτωχοί που δεν μπορούν να αγοράσουν τίποτα, είναι ο φτωχός που είναι ένα βήμα παραπάνω, ναι, στο... που μπορεί να αγοράσει το φόρεμα για την κόρη του ή, ναι, κάτι, ένα τζιν για τον γιο του, αλλά δεν το κάνει, όχι επειδή δεν έχει λεφτά, γιατί λέει του χρόνου θα έχω λεφτά, γιατί δεν το κάνει. Άρα, αν αυτό το λύσεις, ναι, αν αυτό το λύσεις με λίγα χρήματα, πολύ λίγα χρήματα, αρχίζει μια αυτοχρηματοδοτούμενη τη διαδικασία, ναι, γιατί αρχίζω εγώ και αγοράζω το φόρεμα, εσύ αγοράζει κάτι άλλο, η κυρία Πιπηλή παίρνει λίγο παραπάνω, τα βάζει στην τράπεζα, άρα η τράπεζα τα δανείζει. Όχι στην αρχή. Θα πάνε στην πραγμάτευση. Στην αρχή, όχι μόνο αυτό. Μπορεί να πάρει στην αργή διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τρεις πυλώνες, εκτός από τη διαπραγμάτευση. Ο πρώτος πυλώνος είναι να αντιμετωπιστεί. Τετραετία, οχταετία, γιατί έχουμε συνηθίσει από παλιά, λέει, την πρώτη τετραετία δεν είναι για να συζητήσουμε. Ο κύριος Τραγασάκης από την αρχή, από το 9 μας λέει, θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που το κάνουμε σιγά σιγά, το κάνουμε με πολύ σοβαρό τρόπο, 10 μέρες, 10 μήνες, 10 χρόνια. Απαντάω, 10 μέρες και 10 χρόνια. Τελεία, να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Τραγασάκη. Πάρα πολύ καλά, έτσι. Άρα λοιπόν πάμε στις ευρωεκλογές, όχι με το σύνθημα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι δημοψήφισμα.